Πάμε να δούμε κάτι νομίζω καλό αυτή τη φορά. Καλό για όσους δεν ταλαιπωρήθηκαν στο δρόμο ε, και γενικώ δεν ταλαιπωρήθηκαν στο πηγενέλα. Αναφέρομαι στο, στις ε, Άγιες Μέρες τον, ε, του Πάσχα και του γεγονότος ότι ήταν νομίζω καλό στη Μαρκέλα. Κυρία Μαρκέλα Σαράιχα. Χρόνια πολλά. Χρόνια τόσο ναι, πολλά, Χριστό Σαράιχα. ο κύριο. και αυτά. Νομίζω ότι ήταν η μεγαλύτερη έξοδο ή τουλάχιστον έτσι διαβάζω στι σημειώσει. Σε κάθε τρίμερο ή σε κάθε γιορτή πάντα είναι η μεγαλύτερη έξοδο στην Αττική. Είναι η αλήθεια η ανάγκη που έχουν πάρα πολλοί ταξιδιώτε να φεύγουν όταν του δοθεί ευκαιρία. Και το Πάσχα νομίζω σε συνδυασμό. Ήταν προφητικό αυτό που είχε πει πέρυσι ο Αλέξη Τσίπρα, αν θυμάσαι πριν τι εκλογέ. Είχε πει αυτό είναι το τελευταίο φτωχό. Φτωχικό Πάσχα. <laughs> Βέβαια, είχε γίνει πανικό Πέρυσι, είχαν φύγει πάλι εκατοντάδε χιλιάδε, αλλά φαίνεται ότι ήταν, ήταν το τελευταίο γιατί αυτό είναι πιο πλούσιο. Φαίνεται. 20% <χ> περισσότερο <χ> από Όπως ό,τι Οπότε είχε δίκιο. Είχε... είχε δίκιο πρώτα. Έβλεπε μπροστά. Έβλεπε μπροστά. Ε, νομίζω ότι μόνο εγώ και εσύ δεν φύγαμε από την πρωτεύουσα. Κάνατε και κανένα δύο-τρει συνάδελφοι από εδώ. Ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη έξοδο και είναι εντυπωσιακό το γεγονό ότι αψήφισαν τον καιρό, γιατί θυμάσαι, έδιναν οι μετερολόγοι ότι δεν θα είχε πολύ καλό καιρό στα νησιά και το είδαμε αυτό και στι φωτογραφίε που ανέβαζαν, ότι ήταν είναι πανεμένη ιστορία με του μετρολόγου. Οι μισοί λέγανε ότι θα έχει άσχημο καιρό το Πάσχα, Είχε οι μισοί λέγανε όμως. δεν θα έχει άσχημο καιρό. Και άλλοι, και το 1 τρίτο έλεγε, θα δούμε. Θα μπορεί δούμε. να έχει και καλό, <laughs> μπορεί να μην έχει. Ναι, πάντω δεν του έκανε καλό καιρό. Παρ' όλα αυτά όμω ναι. ψήφισαν νησιά, ψήφισαν τι Κυκλάδε, ψήφισαν ε, ε, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και ψήφισαν επίση και το Ιόνιο, το οποίο ε, πρωταγωνιστεί το Πάσχα, καθώ είναι εκεί το νησί τη Κέρκυρα, που έχει πάρα πολλού ε, Ήλαγα... ταξιδιώτε και επισκέπτε ε, από όλη την Ελλάδα. Από φίλου μου στην άξο. Το φίλο μου τον Ηλία, ο, ο οποίο μου λέγε έβρεχε το πρωί στο βράδυ. Στην άξο. Μα και στην Κέρκυρα έβρεξε. Εντά, δεν Εντάξει, είναι στην Κέρκυρα κάπου... τώρα δεν είναι και είδηση το να βρέξει, αλλά το να βρέχει στην άξο μάλλον. Είναι μήνα, είδηση. Αυτό είδηση. είναι η είδηση. Πάμε να δούμε λοιπόν κάποια στοιχεία αναλυτικά. Καταρχήν να πούμε ότι ε, από το κτέλ η κίνηση, τουριστική κίνηση ήταν όπω είπαμε και στην αρχή 20% αυξημένη σε σχέση με πέρσι. Εκεί λοιπόν η, τα δρομολόγια ήταν στι περιοχέ τη Πελοπονίσου, τη Ετελοακαρνανία, τη Ιπείρου, τη Θεσσαλία, τη Ευεία. Τη φθειότητα, Πιερίας και φυσικά μαγνησία. Είναι προορισμοί που είναι πάρα πολύ. Mm hot θα λέγαμε για το Πάσχα, καθώ η κάθε μια από αυτέ τι περιοχέ έχουν και τα ανάλογα έθιμα, όπω άλλωστε και όλε τι περιοχέ τη Ελλάδα. Ε, τώρα, όσον αφορά στα νησιά ε, του Βορείου Αιγαίου, έχουμε τυχείο να πρωτοστατεί, εξάλλου είναι και το έθιμο των ε, Σουβροντάδε που γίνεται ναι. αυτό το έθιμο της, ε, στην Ανάσταση, ε, τη Μιτιλίνη και τη Λέρο. Οι κυκλάδε είχαμε την Τίνου, Σύρο, Πάρο, Σαντορίνη, Νάξο, όπω είπε και εσύ, Μίκονο, και από τα δωδεκάνησα τη Ρόδο, την Πάτμο, την Κο. Ε, που μάζεψαν αρκετού ταξιδιώτε και πέρασαν εκεί τι Άγιε Μέρε. Κάποιοι είναι, από αυτού δεν έχουν εξε... δεν επιστρέψει, το είδαμε και στου δρόμου σήμερα. Αλλά κοίταγα τα ειστήρια. Νομίζω ότι το κουβεντιάζαμε και μαζί. Μια τετραμελής οικογένεια για να πάει σε έναν από αυτού. Δεν λέω του μακρινού προορισμού στα 12, σα κυκλάδε. Πήγαινε έλα με το αυτοκίνητο. Με πλοίο ή με, με το πλοίο. Με το πλοίο πιάνει το πεντακουσάρικο για πλάκα. Και λίγα μπορεί να... Δε, αλλά, θέλω ναι, Θέλω να σου πω κοντινούς, δεν λέω τώρα να πας στην Λέρο, να πας στην Πάτμο. Ε, αυτό που συζητούσαμε και είχε αξία να το πούμε και επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία που μας έχει δώσει η Αιτζίαν, το αεροδρόμιο, mm -hmm. ε, μαζί το συζητούσαμε τη μεγάλη εβδομάδα ότι κάποιο φίλος μας ναι. που ναι. ήθελε να κλείσει πάρκινγκ σε κάποια από τα γνωστά πάρκινγκ του αεροδρομίου πουθενά. δεν έβρισκε πουθενά. πουθενά. Και αυτό λοιπόν επιβεβαιώνεται κανονικότατα με τις πτήσεις καθώς μόνο την Κυριακή του Πάσχα καταγράφηκαν 437 συνολικά πτήσει, 217 αφήξει και 220 αναχωρήσει. Τη Δευτέρα του Πάσχα το σύνολο των πτήσεων ήταν στι 504, την Τρίτη του Πάσχα 533 με 265 αφήξει και 268 αναχωρήσει και την Τετάρτη. 516 πτήσεις, εκ των οποίων οι 261 ήταν αφήξεις και οι 255 ήταν αναχωρήσεις. Αν ένα αεροπλάνο έχει μια μέση πληρότητα που δεν θα έχει κάτω από 85%. Εγώ πιστεύω γύρω στο 90%, 90%. γιατί και οι και ας πούμε, πούμε, Ένα μέσο μέγεθο γύρω στι 150 θέσει. Να μην πάρουμε τα μεγάλα αρμπά, ναι. να πάρουμε ένα μέσο. Ένα μέτριο. Αν μου, πει, μου λε λοιπόν για 500 πτήσει με 150. Πάμε στου 65-70.000 ταξιδιώτε την ημέρα. Την ημέρα. Και εδώ μου μέτρησε και είπαμε μόνο για την Αιτζία, ε. ναι. Μόνο ναι. για την Αιτζία. Τα στοιχεία αυτά τα έδωσε μόνο ναι. η Αιτζία. Αφήνω έξω τα πλοία, αφήνω έξω τα υπόλοιπα. Μόνο αυτοί οι ταξιδιώτε. Ναι. Ε, μπορούμε να δούμε δηλαδή, και ποιες... Για, για τρει-τέσσερι μέρε που μου μέτρησε, αμέσω μέσα σου βάλα 200-250.000. γιατί ε, είσαι εξαιρετικό ε, στα μαθηματικά. Τώρα κάτι θα μου πει. <laughs> 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 απλή, <laughs> απλή αριθμητική. Απλή, αριθμητική. αριθμητική. Ναι. Λοιπόν, τώρα από την Αθήνα, αυτοί οι οποίοι επέλεξαν να φύγουν με αεροπλάνο ήταν οι προορισμοί ή δημοφιλεί, όπω είναι η Κέρκυρα, που είναι το πιο φημισμένο Πάσχα κατά ψέματα τη Ελλάδα. Ε, η Καρία και Σιτία, και αυτό το είδαμε από τι κρατήσει που είχαν τις, των αεροπορικών εταιριών, και ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα Ιωάννηνα. Πράγμα που δεν το περίμενα. Ναι. σω αυτοί που φοβήθηκαν τον καιρό στα νησιά ναι. επέλεξαν κάτι πιο ε, βατό. Που να είσαι σίγουρο ότι, ναι, ότι θα έχει καλό καιρό. Τι ζάκι, το Ε, Από τη Θεσσαλονίκη, βέβαια, ιδιαίτερη δημοφιλία γνώρισε ο Οικό, η Σάμο, η Χίο, η Μυτιλίνη, η, η Ρόδο και η Λίμνο. Και φυσικά οι πτήσει οι οποίε είχαν πάρα πολλού ε, ταξιδιώτε ήταν αυτοί από Θεσσαλονίκη Χανιά, Θεσσαλονίκη Ρόδο, Θεσσαλονίκη Αθήνα. Πόσο είπε μεγαλύτερη την περσινή έξοδο στο σύνολο στο σύνολο ήταν 20%. Κοίταζα τα στοιχεία από το λιμεναρχείο τη Ιγουμενίτσα. Οι Η Ιγουμενίτσα φεύγουν για Κέρκυρα. Για Κέρκυρα. Δύο προορισμοί. Λευκή νότο, Κέρκυρα βορρά. Ε, 30% πάνω. Πέρυσι ήταν 58.000 μέχρι και τη Μεγάλη Πέμπτη. Νομίζω μέχρι και το, την Παρασκευή θα πέρασαν τα 65-70.000 με το καράβι. Μέχρι την Πέμπτη το βράδυ διάβαζα στο αεροδρόμιο 28.000 αφήξει στη Μεγάλη Εβδομάδα. Βάλε και την Παρασκευή θα πέρασε τι 30-35.000 και βάλε και τέσσερα κουρασγερόπλια που το που κάθε είχα. ένα έχει 2.000 κόσμο. Η Κέρκυρα πρέπει να μάζεψε... πάνω από 110.000 επισκέπτε. Εγώ στην Κέρκυρα μου έστειλαν βίντεο πριν ανεβούν αυτά στο διαδίκτυο και πραγματικά τρόμαξα από τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή το έθιμο με τι κανάτε που έχει τόσο Μπότυνες, κόσμο. Παρακαλώ, κόσμο πότυνες, πότυνες, μην υποβαθμίσει τα έθιμά μα. Ναι, ναι δεν θέλω, <laughs> <laughs> δε θέλω να υποβαθμίσω προ Θεού. Ε, νομίζω ότι πλημμύρισε πραγματικά από κόσμο και μάλιστα η Κυραίοι, έλεγαν ότι την επόμενη, το επόμενο Πάσχα να είμαστε καλά, εμεί θα φύγουμε από το νησί και θα πάμε κάπου αλλού. Καθώ οι Κερκυραίοι... Οι, οι κυρκυραίοι, καταρχήν. Τώρα σκέφτομαι το μέρο που είσαι κάθε χρόνο πω. να κάνει τα ίδια και τα, τι, τα, τι 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 τα κάνουν. Τι ίδια. Τι κάνουν, τι κάνουν οι Κερκυραίοι. καταρχήν. Κλείνουν τραπέζι σε κεντρικά καφέ και εστιατόρια. Δηλαδή δεν θα είναι όρθιοι να παρακολουθούν mm. το φαινόμενο, είναι κλεισμένα τα τραπέζια δέκα μέρε πριν. Και λίγα λε, Και λίγα λέω, και λίγα λέω. Και δεύτερον, ε, δεν είναι μεταξύ αυτών που βλέπουμε στα πλάνα. Τις δεκάδες χιλιάδες των ε, τουριστών Με σίγουρα τίποτα. δεν είναι κερκυραίοι Με όλοι τίποτα. αυτοί που είναι... Όρθιοι από το πρωί ρε, έτσι, ατέλειε ρε. Επίση εντυπωσιακό είναι εκτό από την Κέρκυρα ότι είχε πάρα πολύ κόσμο στο πύλιο, στα ζαγορχόρια. Ναι, ε, το πύλιο θα μου πει συνδυάζει κιόλα και το βουνό και τη θάλασσα. Επομένω αυτοί ήταν οι πιο έξυπνοι ταξιδιώτε. Γιατί σου λέει, αν πέσουν μέσα οι μετερολόγοι που μα πάνε για βροχέ, θα καθίσουμε στο βουνό. Ναι. Αν πούνε ότι έχει καλό καιρό, θα πάνε στη θάλασσα. Ήταν οι πιο έξυπνοι. Όπω και η Πελοπόννησο ήταν και η μοναδική περιοχή, αν δεν κάνω λάθο, ε, ο νομό Πελοπόννησου ήταν ο μοναδικό που δεν είχε και πολλέ βροχέ. Ναι. Δηλαδή και η Μονεμβασιά είχε πάρα πολύ κόσμο και η Καρδαμίλη και η Στούπα και συγνώμη, η Καλαμάτα. Συγγνώμη, συγγνώμη, Δεν έχω καταλάβει το Γιατί δεν λέγαμε Αντί και... πού δεν είχε πού κόσμο. Δεν είχε κόσμο. <laughs> και θα είχαμε τελειώσει. <laughs> δεν είχε κόσμο στην Αττική <laughs> που μείναμε εμεί. Φαντάζομαι δεν είχε κόσμο στη Θεσσαλονίκη mm. γιατί εκεί προτίμησαν mm. 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 του κοντινού προορισμού όπω είναι η Χαλκιδική που είχε σαν η χαλκιδική κόσμο. Δεν έχει, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. <laughs> Βέβαια αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό μήνυμα για το καλοκαίρι που έρχεται γιατί το mm. Πάσχα μπορεί να μα έκανε καλό καιρό, αλλά mm. αυτό έδωσε μεγάλη ανάσα ε, ζωή, θα λέγαμε, χρηματική ζωή στου ξενοδόχου οι οποίοι είδαν ότι με το δεξί κανονικά. Μαρκέλα μου. Σε ευχαριστώ πάρα Εγώ ευχαριστώ. πολύ.